ευρωπαϊκές διαδικασίες. Μία από αυτές έχει να κάνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην άκρη της σύνδεσής μας έχουμε, να το πω έτσι, το νέο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Δέδα και επικεφαλής των Νέων Δρόμων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να το ξεκινήσω προσωπικά. Τρίτη θέση στην Πελοπόννησο, αν δεν κάνω λάθος. Το περιμένατε, το επιδιώξατε, το τρέξατε? Ο στόχος, όπως και για κάθε υποψήφιο, είναι η εκλογή. Τη σειρά δεν μπορεί να την περιμένεις, να την ξέρεις. Με την επιφύλαξη και των τελικών αποτελεσμάτων, μέχρι τώρα η εικόνα είναι αυτή και τη επίσημη ανακοίνωση από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, νομίζω ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ καλά. Και να μην ξεχνάμε, το λέω αυτό γιατί σε επίπεδο Πελοποννήσου έχουμε και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε και ενεργά μέλη σε όλο το πλαίσιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχετε μια περισσότερο αυτοδιοικητική αναφορά, την κρατάμε αυτή και για την Πελοπόννησο. Προφανώς έγινε, η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη στο πρόσωπό σας, νομίζω. Υπήρξε τέτοια ανταπόκριση σε ό,τι με αφορά προσωπικά και γι' αυτό νιώθω απόλυτα ικανοποιημένος αλλά και ευγνώμων στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, όλης της Πελοποννήσου, που προσήλθαν μαζικά στις κάλπες, ανέδειξαν τα νέα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στο προσωπικό επίπεδο, αν θέλετε, μετίμησαν και με την ψήφο τους. Mm-hmm. Να πω όμως ότι το πολιτικό μήνυμα, νομίζω, της 15ης Μαΐου, το πιο σημαντικό, το πιο κρίσιμο, το πιο καθοριστικό, είναι η αθρώα προσέλευση στην κάλπη του Προέδρου. Κάτι που μας επιτρέπει να είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την από εδώ και πέρα πορεία και μάλιστα ιδιαίτερα συγκινημένοι στο γεγονός ότι εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα έδωσαν ένα μήνυμα στήριξης, ενδυνάμωσης του Προέδρου μας, του Αλέξου Τσίπρα, άλλαξαν στην πράξη τη φυσιογνωμία του κομματός μας, μετατρέποντας μέσα σε μια μέρα. Επάνω σε αυτό υπάρχει μία, να το πω έτσι, βασική αναφορά και από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας δεν αμφισβητεί το και στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μόνος του σε ό,τι έχει να κάνει με την εκλογική διαδικασία. Ενδυναμώθηκε λόγω της παρουσίας του κόσμου να ψηφίσει ένα άτομο ή θα έπρεπε αυτή η διαδικασία να είναι διαφορετική και πολύ συμμετοχική, να το πω έτσι, σε ένα κόμμα που επιδιώκει να βρεθεί ξανά στην εξουσία. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική σας θεώρηση. Επιτρέψτε μου να πω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν μόνος του, είχε αντιπάλους. Οι αντίπαλοι δεν ήταν στο κόμμα του, δεν ήταν ανταγωνιστές σε σχέση με τη θέση της Προεδρίας, αλλά είχε ειδικά το τελευταίο διάστημα αντιπάλους όλα τα μέσα ενημέρωσης, η Κίνα, όχι την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που ήθελαν να υποβαθμίσουν, να υποτιμήσουν και το ΣΥΡΙΖΑ και την προσωπικότητά του, κάτι το οποίο τελικά δεν πέρασε. Και αυτό είναι το πολιτικό διακύβευμα και γι' αυτό η 15η Μαΐου για το χώρο της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης θα είναι ένα χρονικό ορόσημο, μια ημερομηνία σταθμός, που στην ουσία τι κάνει. Στην ουσία μετατρέπει το ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ανοιχτό, μαζικό, λαϊκό κόμμα του χώρου της ευρύτερης αριστεράς, της ριζοσπαστικής προοδευτικής παράταξης και δίνει πια το έναυσμα για μια νέα δυναμική και μια νέα πορεία που θα οδηγήσει σε μια νέα προοδευτική δημοκρατική διακυβέρνηση κατά την πεποίθησή μας. Ναι, το αυτό όμως με ποιο πλαίσιο μπορεί να συμβεί, γιατί ζητάτε πολιτική αλλαγή, πώς θα καταφέρετε να πείσετε τον κόσμο, βάσει της αγανάκτησής του θα καταφέρετε να πείσετε τον κόσμο ή βάσει κάποιων συγκεκριμένων ρεαλιστικών προτινόμενων λύσεων? Ακριβώς, πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας κύριε Κανελόπουλε. Αυτή τη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ καλά προετοιμασμένος με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προοδευτικής διακυβέρνησης. Και είναι προετοιμασμένος σε πολλά επίπεδα. Πρώτον, σε σχέση με τις πολιτικές και τις κοινωνικές συμμαχίες που επιδιώκει. Έχει απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα στον χώρο της προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης για μια κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας, στη βάση φυσικά ενός κοινού προγράμματος, η οποία κυβέρνηση, το σχέδιο διακυβέρνησης, θα ανατρέπει τη σημερινή, κατά τη γνώμη μας, αντιλαϊκή πολιτική. Δεύτερον, έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία μια σειρά κοστολογημένων δράσεων και πολιτικών που μπορούν να εφαρμοστούν από την προηγούμενη μέρα. Τα παλαιότερα χρόνια, πριν την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιος θα μπορούσε να κατηγορήσει, ίσως ιδιαίτερα εύκολα, ότι το πρόγραμμά μας ήταν ανεδαφικό,
δεν ήταν κοστολογημένο. Τώρα είναι κοστολογημένο ή έχετε μπει σε μια πλειοδοσία παροχών, ποιος θα δώσει τα περισσότερα γύρω από την ενέργεια? Ίσα-ίσα, κύριε Κανελόπουλε, για όποιον έχει την ευκαιρία και δημοσιεύτηκαν αυτά, να διαβάσει το σχέδιο προγράμματος θα τα επιστώσει το εξής. Πρώτον, δεν είναι παροχολογία. Είναι σχέδιο έμπραχτης προοδευτικής διακυβέρνησης της χώρας. Είναι ένα σχέδιο που εφαρμόζεται στην πράξη, που μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη αύριο. Δεύτερον, είναι ένα σχέδιο που όλες οι δράσεις του είναι κοστολογημένες. Αν θέλετε, για μένα το σημαντικότερο, υπάρχει μια σειρά θεμάτων με συγκεκριμένη ιεράρχηση και αξιολόγηση. Θα έλεγα, σύμφωνα με την παλιά ορολογία, ένα πρόγραμμα των 100 ημερών. Ποιες είναι οι προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ σε μια νέα διακυβέρνηση. Και βέβαια, το τελευταίο, υπάρχει και μια σαφέστατη αναφορά, πολύ τεκμηριωμένη και πολύ πυκνή, του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη του Τσίπρα, στο συνέδριο για τις 5 σημεία προτεραιότητες της νέας διακυβέρνησης. Αυτή τη φορά λοιπόν υπάρχει ένα υλικό, στο οποίο έχει συμβάλει και η εμπειρία της προηγούμενης διακυβέρνησης και οι παρακαταθήκες της, αλλά και η ανάγνωση των λαθών μας, ώστε πλέον να δημιουργείται ένα σταθερό πλαίσιο, μια σταθερή βάση πάνω στην οποία μπορεί να πατήσει και να αναπτυχθεί το σχέδιο της διακυβέρνησης από την επόμενη μέρα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι πια και ίσως είναι το μοναδικό κόμμα στην Ελλάδα που έχει καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία εξελίσσεται, διαμορφώνεται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής, της οικονομικής και της πολιτικής ζωής. Επειδή οι περιφερειακές εκλογές πλησιάζουν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει υποψήφιο στην Πελοπόννησο και αυτός, να το πω πολύ απλά, θα είστε εσείς, η παράταξή σας, ο συνδυασμός σας θα συνεχίσει? Ο συνδυασμός θα συνεχίσει να υπάρχει. Το αν θα είμαι εγώ ή όχι επικεφαλής, σαφώς θα κριθεί στις διαδικασίες που είναι μπροστά μας, γιατί αμέσως μετά τις διαδικασίες του συνεδρίου έχω προγραμματιστεί να ανοίξουν γενικώς οι εσωτερικές συζητήσεις για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Οπότε θα υπάρχει μεγαλύτερο πολιτικό πρόσημο. Θέλω να πω, θα υπάρχει μεγαλύτερο πολιτικό πρόσημο σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές. Είναι αλήθεια ότι ακριβώς οι περιφερειακές και γενικότερα οι αυτοδιοικητικές εκλογές καθορίζονται πολλές φορές από τη συγκυρία και τα προτάγματά της. Ήταν πολιτικές έντονα την προηγούμενη φορά, γιατί είδατε ότι σύντομα είχαμε εκλογές. Νομίζω ότι θα έχουν σαφέστατο πολιτικό χαρακτήρα και ίσως ακόμα πιο δυναμικό από ό,τι πριν στις επερχόμενες εκλογές του 2023 και θα έχουν και πολιτικό χαρακτήρα, γιατί ξέρετε, κύριε Κανελόπουλε, υπήρξε ανατροπή ενός πλαισίου με το νομοθετικού, εννοώ, με βάση το οποίο εκλέχτηκαν οι προηγούμενες αυτοδιοικητικές αρχές, που ήταν το καθεστώς ο νόμος της απλής αναλογικής, ο Κλισθένης, και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστιες αντιδράσεις στην αυτοδιοίκηση, κάτι που νομίζω θα προσφέρει, θα προσθέσει στον πολιτικό χαρακτήρα των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών. Κύριε Δεδέο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κανελόπουλε, αν έχετε ενός λεπτού χρόνου, παρακαλώ, να ευχηθώ πικρόχολα χρόνια πολλά στη Μεσσηνία, γιατί συμπληρώθηκαν 3 χρόνια από τότε που δημοπρατήσαμε το έργο Καλαμάτα, Ριζόμυλος, Πύλος, Μεθόνη. Το δημοπράτησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το Υπουργείο Υποδομών και ακόμα το έργο δεν έχει ξεκινήσει. Το λέω αυτό συζητώντας, ας πούμε, και σε σχέση με την πολιτική η οποία ασκείται, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε ένα ρεκόρ βραδυπορίας. Το μεγαλύτερο μεσσηνιακό έργο προϋπολογισμού, σύμφωνα μάλιστα όχι με μόνο τις μεσσηνιακό, μισό λεπτό, όχι μόνο μεσσηνιακό, οδικό αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Πελοποννήσου σίγουρα. Ακριβώς. Μεσσηνιακό εννοώ τον γεωγραφικό χώρο στον οποίο εξελίσσεται. Ως σημασία, είμαι ο πρώτος που στις συζητήσεις και με εσάς έχουμε τονίσει την τεράστια σημασία που έχει για ολόκληρη την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και την ανάπτυξη ολόκληρης Πελοποννήσου. Βρισκόμαστε 3 χρόνια, περίπου Μάιο το δημοπρατήσαμε το 2019 και είμαστε στον Μάιο του 2022 και ακόμα δεν έχουν γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν. Θα μπορούσε να έχει τρέξει προγραμματισμό. Κύριε Δεδέ, είστε γενικός γραμματέας. Ξέρετε και την εσωτερική διαδικασία, αλλά και λόγω του επαγγέλματος πολύ καλύτερα τα πράγματα. Θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα? Και τι είναι αυτό που φταίει και δεν έγινε? Υπενθυμίζω λοιπόν και μας δόθηκε ευκαιρία μέσα από το φιλόξενο κανάλι σας και τις δικές σας εκπομπές και προσωπικά είχαμε συζητήσει και με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχατε συζητήσει, ότι πέρασε από 40 κύματα το έργο. Στην αρχή αμφισβητήθηκε ο τρόπος δημοπράτησης. Τελικά, αφού τον ανέλησαν, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι ο ενδεδειγμένος και έτσι θα έπρεπε να συνεχιστεί. Στη συνέχεια αμφισβητήθηκε η χάραξη του έργου. Το αν δηλαδή οι μελέτες
είναι σωστές και το αν ο δρόμος πρέπει να περάσει όπως είχε σχεδιαστεί ή να κάνει διάφορες παρακάμψεις ή να γίνουν τροποποιήσεις. Αυτά δημιούργησαν μια δραματική καθυστέρηση, όπως πολύ μεγάλη καθυστέρηση άνευ λόγου και αιτίας δημιουργήθηκε σε όλη τη φάση της διαδικασίας δημοκράτησής του. Mm-hmm. Παρά την καθυστέρηση, δεν δόθηκε απάντηση και στην παράκαμψη της Πύλου. Ένα έργο το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσει το Καλαμάτα Πύλος. Αυτό ήταν ευθύνη δική σας που δεν μπήκε ή ήταν ευθύνη των πραγμάτων έτσι όπως έχουν εξελιχθεί? Η ευθύνη δικιά μας ήταν να δημοπρατήσουμε με αξιόπιστο τρόπο και πολύ γρήγορα, γιατί το είχε ανάγκη και ο μεσσηνιακός λαός, αλλά ήταν και η συγκυρία τέτοια που μπορούσε, έπρεπε άμεσα να εξασφαλίσουμε τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που ήταν τότε διαθέσιμα και σήμερα αποδεικνύεται πόσο χρήσιμο ήταν αυτό που έγινε τότε, αφήνοντας και στη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου που περιλαμβάνεται μέσα στη, μέσα στη δημοπρασία, τη συζήτηση και την παράκαψη της Πύλου. Νομίζω, λοιπόν, άρα εσείς το αφήσατε ενεργό μέσα στον ανταγωνιστικό διάλογο. Δεν θα το δούμε τώρα, εννοείται? Δεν θα το δούμε? Εμείς θα θέλαμε να το δούμε και υπάρχει απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Μάλιστα, κύριε Κανελόπουλε, είναι ομόφωνη. Δηλαδή δεν είναι μια παράταξη ή δύο παρατάξεων. Είναι ομόφωνη και είναι χρήσιμο. Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα νομίζω που πρέπει να προσεγγίσουμε. Επιτέλους, αυτή η κολυσιεργία, αυτή η βραδυπορία, αυτή η ταλαιπωρία για τον μεσσηνιακό λαό και τον πελοποννησιακό λαό πρέπει να σταματήσει, να σκύψουν απάνω στο έργο, να προχωρήσει το έργο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κύριε Δέδε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.